Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες κατηγορίες, την ενδεκάδα, τη στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 25η αγωνιστική της Super League από μακριά σήμερα λόγω της τηλεργασίας. Πρώτη τελευταία αγωνιστική λοιπόν της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και με ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης, και με μεγάλες νίκες όπως της ΑΕΛ και του Πανετολικού. Εδώ είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη για να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Ενδεκάδα λοιπόν της αγωνιστικής, κλασικό σχήμα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Ξεκινάμε από τη θέση του νοδοφύλακα. Μανδάς από τον Ατρόμητο, Κωνσταντίνε. Ο Μανδάς, από τη στιγμή που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Θεοδωράκη, τον συμπαίκτη του λόγω τραυματισμού, είχε εξαιρετική παρουσία στα γκολ post του Ατρόμητου, οπότε μπαίνει αυτό στην κορυφαία ενδεκάδα. Τετράδα της άμυνας, ο Ντατσένκο δεξιά της ΑΕΚ, αριστερά ο Βιερίνια του ΠΑΟΚ και κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ίγκανσον επίσης από τον ΠΑΟΚ και ο Βάντερσον από τον Πανετολικό. Ο Βάντερσον έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με την φανέλα του Πανετολικού, ένα τα καλύτερα. Ωστόσο, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε πολύ περισσότερο στον Ίγκανσον, ο οποίος έχει μειώσει για τον ΠΑΟΚ σε 2-1 στα τελευταία λεπτά. Είναι και αυτός που έχει κερδίσει και το πέναλτι για το τελικό 2-2, το οποίο έγραψε ο Βιερίνια, ο οποίος βρίσκεται μαζί του στο αριστερό άκρο της άμυνας σε αυτή την τετράδα που δημιουργήσαμε. Τετράδα στα χαφ, δεξιά ο Μπρούμα του Ολυμπιακού, αριστερά ο Μπρούνο Γκάμα του Άρη και στον άξονα ο Ταχάρ επίσης από τον Πανετολικό και ο Ντομπίνγκεθ από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Ταχάρ έχει φτιάξει το γκολ, το πολύ σημαντικό γκολ για την νίκη του Πανετολικού, νίκη για την αποφυγή περιπέτειας στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Μπρούμα έχει κάνει ακόμα ένα καλό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στα χαφ. Ενώ και με τον γκολ που βάζει, μπορεί οποιοδήποτε να το ψηφίσει στο site της Super League, Nivea Men Best Goal. Ο Ντομίνγκεθ από τον ΠΑΣ έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον άξονα του Παναθηναϊκού, ενώ και ο Μπρούνο Γκάμα είναι αυτός που στην μεσαία γραμμή του Άρη, μαζί και με τον Σάσα, μαζί και με τον Τζέκο, είναι αυτοί που ουσιαστικά τραβούν το κουπί για τους κίτρινους και έχουν αξιοπρόσεκτη παρουσία. Επιθετικό δίδυμο, νομίζω εδώ δεν υπάρχει δίλημα. Ο Καρίμα Σαριφάρ με τα δύο γκολ κόντρα στον Απόλλωνα, αλλά και ο Ντουρμισάη από την ΑΕΛ, ο οποίος χάρισε μια πολύ σπουδαία νίκη στην ομάδα του μέσα στο Ηράκλειο κόντρα στον Όφη. Ασαριφάρ, δύο γκολ για την ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο και μάλιστα γκολ έπειτα από ένα δίμηνο περίπου για να καθαρίσει για την ομάδα του. Ενώ ο Ντουρμισάη έχει σκοράρει από το πέναλτι για την ΑΕΛ στο τεράστιο διπλό στην Κρήτη απέναντι στον Όφη. Έχει πετύχει και τον γκολ το οποίο αρχικά πήγε να ακυρωθεί για offside, ωστόσο μαζί με τη βοήθεια του VAR μέτρησε κανονικότατα και φυσικά γλίτωσε και την κόκκινη κάρτα την οποία πήρε για κακό μαρκάρισμα σε νεαρή μονομαχία. Με την συμβουλή και του βίντεο έγινε κίτρινη κάρτα του και έτσι συνέχισε για να δώσει την νίκη στην ΑΕΛ. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, το Nivea Men παραμένει εδώ κοντά σας και για την Super League και για το πρωτάθλημα μας φυσικά. Συνεχίζουμε με την δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Τη δείχνω στον Κωνσταντίνο τρεις φωτογραφίες, επιλέγει την καλύτερη. Πρώτη φωτογραφία από το Περιστέρι, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Τραυματίζεται ο Θεοδωράκης, περνάει μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, συνάδελφος του τραυματοφύλακα, τον σταματάει και καταλαβαίνει τον πόνο του τραυματοφύλακα του Ατρόμητου. Ναι, ο Θεοδωράκης ήθελε πάρα πολύ μια τέτοια ευκαιρία για να πάρει και παιχνίδια. Έβαλε και τα κλάματα μετά το πρόβλημα που αποκόμισε. Πήγε και ο συναδελφός του και ο Ιγκλέσιας εκεί για να τον παρηγορήσουν. Οπότε νομίζω ότι έχουμε φαβορεί στις καλύτερες στιγμές. Δεύτερη φωτογραφία, Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Λαμία. Ο Φορτούνης σκοράρει και παίζουν πέτρα μολύβι, ψαλίδι χαρτί με τον Μπρούμα. Το είχαν κάνει και στο προηγούμενο ματς που επίσης είχε σκοράρει ο Φορτούνης κόντρα στην ΑΕΛ. Το κάναν και πάλι. Προφανώς είναι ένας πανηγυρισμός που τον καθιερώνουν οι δυο τους. Ναι, άλλοι έχουν έναν περίεργο χαιρετισμό όπως βλέπουμε και στο NBA κυρίως. Άλλοι έχουν κάποιους ιδιαίτερους πανηγυρισμούς όπως ο Πογμπά. Ο Φορτούνης με τον Μπρούμα έχουν τα δικά τους. Και τρίτη φωτογραφία από το ΑΚΑ, ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Ο Ανσαριφάρ του σκοράρει. Πανηγυρίζει με τον γνωστό πανηγυρισμό, καρδούλα. Και όπως μας είπε μετά στις δηλώσεις, αφιέρωσε το γκολ στη γυναίκα του για να γλιτώσει και το δώρο για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ναι, αυτό σκέφτηκε να την έβγαλε και γκολ έβαλε για την ομάδα του για να χαρίσει και νίκη. Οπότε τίμιος, μια χαρά του βγήκε. Οπότε πού καταλήγει στο στιγμή της αγωνιστικής? Νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία για την πρώτη στιγμή στο Περιστέρι και την αλληλεγγύη και τη συμπόνια των αντιπάλων προς τον Θεοδωράκη που έβαλε τα κλάματα για το πρόβλημα που του προέκυψε. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν για την 25η στη Super League, η αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου προς τον Θεοδωράκη του Ατρόμητου.
Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Θα μπορούσαν να ήταν αρκετοί, όμως νομίζω πως ο Φιόριν Ντουρμισάη της ΑΕΛ με την εμφάνισή του και τα δύο γκολ που πέτυχε μέσα στο Ηράκλειο κρατάει την ομάδα του ζωντανή στο κυνήγι για την παραμονή στην κατηγορία και επιτέλους επέστρεψε στις πολύ καλές εμφανίσεις και ο ίδιος. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι όλα μαζί γιατί είναι και δικό του ξέσπασμα με τα δύο γκολ. Έχει μια μικρή συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα της ΑΕΛ. Είναι και η κατάσταση στην ουρά της βαθμολογίας με τους Βυσσινοί να παλεύουν να κρατηθούν στην κατηγορία. Και φυσικά είναι και πολύ καλό το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με την προβολή, καθώς κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και χαρίζει μια τεράστια νίκη. Και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να τον ψηφίσει ως Nivea Men Player of the Month στο site της Super League. MVP λοιπόν της 25ης αγωνιστικής, ο Φιόρι Ντουρμισάη της ΑΕΛ. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.